Επειδή είναι εδώ ο Υπουργός, σας μας πει ένα μέτρο που πήρε η κυβέρνηση για να πληρώσουν και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τα λεφτά των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολουμένων που συμμετέχουν με 95% στα φορολογικά έσοδα, αυτά δίνονται στο μεγάλο κεφάλαιο, που η συμβολή του είναι μόνο με 5% στα έσοδα. Εξασφαλίζεται επίσης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, που ήταν λεφτά, όπως είπατε, στον λογαριασμό τους, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν τίποτε. Ενώ ο άνεργος, αυτός που είναι σε αναστολή εργασίας, αυτός που είναι σε συνεργασία, για να πάρει τα 5,34 ευρώ ή ό,τι το αναλογεί από τη συνεργασία, δεινοπαθεί για να τα πάρει. Είναι αποκαλυπτική λοιπόν η τοποθέτησή σας και το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνετε για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Για τα ανδρομικά, λέτε ότι λύνει και το κλείνει η κυβέρνηση με το 1,4 δις που δίνει, ενώ η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προβλέπει 4 δις για τα ανδρομικά των συνταξιούχων. Κύριε Πρόεδρε, τοποθετηθήκαμε αναλυτικά στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις και επί της αρχής και επί των άρθρων. Τεκμηριώσαμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο. Αναδεικνύονται σαν αντιεργατικές, αντιλαϊκές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει οι οποίες προστίθενται σε όλους τους αντιεργατικούς νόμους και επιδεινώνουν τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Θέλουμε να σημειώσουμε, όπως το κάναμε, ότι υπάρχουν άρθρα που θα ψηφίσουμε και άλλα που δεν θα πούμε όχι, γιατί εν μέρη αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα. Όμως, κύριοι βουλευτές, η αντιεργατική και αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, χειροτέρεψαν, επιδείνωσαν όλους τους όρους ζωής του λαού. Δεν υπάρχει πλευρά της ζωής του λαού μας που και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο που να έχει βελτιωθεί και να μην έχει επιδειρωθεί. Να μιλήσουμε για τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία, το στίβαμε των μαθητών, τη μεγάλη έλλειψη εκπαιδευτικών, την κατάσταση στην υγεία, τη μεγάλη έλλειψη των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, του υπόλοιπου προσωπικού. Όποια πλευρά και αν πιάσουμε, αναδεικνύει τη βαρβαρότητα του συστήματος που υπηρετείται. Οι Υπουργοί Εργασίας, προεξέρχοντος βέβαια του κυρίου Βρούτση, με επιμέλεια φροντίζουν όχι μόνο να μην επιβαρυνθούν οι εργοδότες, αλλά και να απαλλαγούν ακόμη και από το αυτονόητο να καταβάλουν το μισθό στον εργαζόμενο. Η 9 των 700 ευρώ, την οποία είχαν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες, και κρίνονταν γι' αυτό, έφτασε να είναι η 9 των 400 ευρώ. Όλοι σας θεωρείτε το αίτημα για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ μαξιμαλιστικό. Κατώτατος μισθός που έπαιρνε ο εργαζόμενος πριν 11 χρόνια, το 2009. Ναι, το 2009 πριν 11 χρόνια ήταν ο κατώτατος μισθός 751. Και το 2020 εσείς λέτε ότι αυτό είναι μαξιμαλιστικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος αρνήθηκε την επαναφορά με τον νόμο Αχτσιόγλου που στήριξε με χαρά η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Βρούτση, που τώρα συνεχίζει το πάγωμα του κατώτερου μισθού. Συνεχίζει δε να σαρώνει ό,τι απέμεινε. Με νόμο καταργήσατε ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις και οι ευθύνες ανήκουν σε όλους σας. Με πρόσημα τώρα την πανδημία, μειώθηκε ο μέσος όρος των μισθών στα κατώτερα επίπεδα με το ποσό των 534 ευρώ να είναι οι αποδοχές μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Το 8ωρο πενθήμερο, 40ωρο είναι στο στόχαστρο του κεφαλαίου. Πάγει η αξίωσή του για την κατάργησή του. Όλες οι κυβερνήσεις υπηρέτησαν αυτό το στόχο των επιχειρηματικών ομίλων με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, με το μοσαϊκό των μορφών απασχόλησης που καταργεί τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, που δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία να απασχολεί τον εργαζόμενο όποτε το χρειάζεται, όσο το χρειάζεται και να τον πληρώνει όσο θέλει και όποτε θέλει. Με το σχέδιο νόμου, το άρθρο 10 ήδη θεσπίζει απλήρωτες υπερορίες και με το άρθρο 18 απελευθερώνει τις υπερορίες, ανοίγοντας το δρόμο για κατάργηση πλήρως του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων. Δεν μιλάμε για μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Αυτά κοστίζουν και οι κυβερνήσεις φροντίζουν να μην βάζουν σε έξοδα τους επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα τους καθημερινούς νεκρούς εργάτες, χθες μόνο 3, τους ακαταμένους, τις επαγγελματικές ασθένειες, να θερίζουν όλες οι κυβερνήσεις. Είναι συνένοχες για τα εργοδοτικά εγκλήματα.
Συνεχίζεται η επίθεση στην ασφάλιση με το πόρεσμα Πισαρίδη για πλήρη κεφαλιοποιητικό σύστημα των επικουρικών συντράξεων για εφαρμογή του μοντέλου Πινοσέτ. Με αυτό το σύστημα θα γνωρίζει ο ασφαλισμένος τι εισφορές θα καταβάλει, όμως δεν θα γνωρίζει τι παροχές θα έχει και αν έχει. Γιατί αυτές θα καθορίζονται από το διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα, αν έχουν αποδώσει ή όχι. Ο εργαζόμενος για να επιβιώνει θα δουλεύει έως να πεθάνει. Η κυβέρνηση προχωρά στο παραπέρα πετσόκομα των ανδρομικών των συνταξιούχων. Είπα και προηγουμένως, υλοποιείται να παράδειγται απόφαση για να μην αποδώσει αυτά ούτε τα κουτσιρωμένα ανδρομικά για το 11μηνο του Ιουνίου 15 έως Μαΐου 16, που προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δίνει μόνο το 1,4 δις, 900 εκατομμύρια για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και 500 εκατομμύρια για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα από τα 4 δις που θα πρέπει συνολικά να καταβάλει. Η κυβέρνηση εμπέζει τα εκατομμύρια των συνταξιούχων. Είναι υπόλογοι απέναντί τους. Δεν μιλάμε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως την ανάγκη για τεστ στους εργαζόμενους, τα ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες, γάντια, μεταπάνηση των επιχειρήσεων, αντισηπτικά, αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων. Αυτά βάζουν σε έξοδα τους εργοδότες. Γι' αυτό και προσαρμόζονται στις δικές τους ανάγκες. Αποτέλεσμα τα μαζικά κρούσματα σε εργοστάσια, σε χώρους δουλειάς, σε χώρους υγείας, παιδείας, με αύξηση των θανάτων των διασωληνωμένων. Χώροι δουλειάς, εργοστάσια, νοσοκομεία, γυροκομεία, ξενοδοχεία, δομές. Χωρίς τα αναγκαία μέτρα αποδείχτηκαν υγειονομικές βόμβες μαζί με τα μέσα μεταφοράς, αεροπλάνα, καράβια, λεωφορεία, όπου εκεί ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Χαιρετίζουμε την παρέμβαση των συνδικάτων που έγινε σήμερα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σημειώνουμε την άμεση ανάγκη για την πύκνωση των δρομολογίων, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, για μαζικές προσλήψεις προσωπικού στα μέσα μαζικής μεταφοράς με μόνιμη σχέση εργασίας, ανανέωση και επισκευή του στόλου των οχημάτων, άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και των επιβατών. Έχουμε καταγγείλει επανελειμμένως και έχουμε αποκαλύψει ότι η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση έχει καθαρά ταξικό περιεχόμενο. Η δήλωση ότι προτεραιότητα έχει η υγεία του λαού όχι μόνο δεν συνοδεύτηκε με τα αναγκαία μέτρα, αλλά αντίθετα με πρόσχημα την πανδημία υλοποιήθηκαν πιο γρήγορα οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εμπορευματοποιήθηκε παραπέρα το αγαθό της υγείας. Ενισχύθηκαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία προκλητικά, θα λέγαμε, όλη αυτή την περίοδο. Συνεχίζεται όχι από λάθος, αλλά από επιλογή να αρνείστε να πάρετε τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας με τις αναγκαίες προσλήψεις, την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών. Το ίδιο βέβαια στην παιδεία που στηβάζεται τους μαθητές έως 27 στην τάξη, γιατί αυτό ψηφίσατε με τροπολογία την προηγούμενη περίοδο και αυτό θα κάνετε και τώρα. Προσπαθήσατε βέβαια με στρατευμένους επιστήμονες οι οποίοι κρίνονται το λαό να δικαιολογήσετε τους πάνω από 15 μαθητές στην τάξη. Υπάρχουν, μπορούν να βρεθούν, αλλά δεν θέλετε νέες αίθουσες. Δεν θέλετε να κάνετε δαπάνες για προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για αίθουσες που θα διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών. Τι λέτε ότι αρκούν οι μάσκες και το πλύσιμο των χεριών. Ακυρώνετε την απόσταση που είναι το κρίσιμο ζήτημα για τη μη διασπορά. Αυτή η πολιτική γεννά την ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση. Αυτή η πολιτική στερεί από το λαό τις δωρεάν υπηρεσίες υγείας που ο ίδιος πληρώνει μέσα από τη φορολογία του. Αυτή η πολιτική αυξάνει τα κρούσματα του κορονοϊού. Αυτή η πολιτική στερεί τη μόρφωση των παιδιών μας. Αυτή καίει και πνίγει το λαό, γιατί δεν δαπανάτε τίποτα για τα αναγκαία αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα. Και βέβαια για την τεράστια καταστροφή
που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που συντελέστηκε στην Εύβοια, η ευθύνη είναι όλων των κυβερνήσεων, αλλά και των περιφερειών και των δήμων, που δεν έχουν πάρει χρόνια τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της περιοχής, ειδικά μετά τις περσινές και προπέρσινες πυρκαγιές στο Δήμο, που έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους. Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση. Απαιτούν άμεσα μέτρα αποκατάστασης αποζημιώσεων και άλλων ετοιμάτων που θα τα καταθέσουμε στο τέλος της τοποθέτησής μου στα πρακτικά μαζί με άλλα έγγραφα. Αυτή η πολιτική οδηγεί στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα, μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Η κυβέρνηση και όλοι οι μηχανισμοί του αστικού κράτους, από τα κόμματά της, οι δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα δημιουργούν κλίμα περιορισμένων απαιτήσεων και πάνω σε αυτό το έδαφος συνεχίζεται να υλοποιείται αυτή η πολιτική που ικανοποιεί τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Η πανδημία έχει και τα μεγάλα θύματα τους εργαζόμενους στον τουρισμό, τον επιστημισμό, στον πολιτισμό. Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες για τη δεινή θέση που βρίσκονται, για ό,τι δεν εξασφάλισε αξιοπρεπές εισόδημα για όλους. Μεγάλη πλειοψηφία είναι χωρίς κανένα εισόδημα. Οι τυχεροί ζουν με 9 ευρώ την ημέρα. Ναι, αυτό διασφαλίσατε. Μεγάλη πλειοψηφία, είπαμε, ότι είναι χωρίς εισόδημα και αυτό είναι δικό σας έργο. Πολλοί βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα. Τα χρέη μαζεύονται και πολλοί είναι μπροστά στον κίνδυνο να τους κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα, η ΕΙΔΑΠ το νερό, ο ΟΤΕ το τηλέφωνο. Είναι μπροστά στους εκβιασμούς από τις τράπεζες, μπροστά στον κίνδυνο κατασχέσεων και πληστηριασμών και της πρώτης κατοικίας. Με τις κινητοποιήσεις που απαιτούν την ικανοποίηση ετοιμάτων που θα ανακουφίζουν. Ωστόσο, η έγνοια της κυβέρνησης είναι πώς θα διασφαλίσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Καταθέτουμε τα αιτήματα των εργαζομένων και αυταπασχολουμένων στον τουρισμό, καθώς και τα αιτήματα των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τα πρακτικά, για να, είναι, να τα δούνε τέλος πάντων οι αρμόδιοι υπουργοί. Σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας και τις μεγάλες συνέπειες στην αύξηση της ανεργίας, με το άρθρο 12 θέτει προϋποθέσεις για τη χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας των εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμό τις 50 ημέρες ασφάλισης. Έτσι αφήνει χωρίς καμιά προστασία χιλιάδες εργαζόμενους σε αυτές τις συνθήκες που δεν έχουν ούτε πέρυσι ένσημα αλλά ούτε φέτος μπόρεσαν να έχουν τις προϋποθέσεις για ταμείο ανεργίας. Η κυβέρνηση χρειάζεται άμεσα να θεσπίσει τώρα μέτρα επιδότησης των ανέργων χωρίς προϋποθέσεις. Το εργατικό ταξικό κίνημα με συνεχείς αγωνιστικές κινητοποιήσεις έχει αντιδράσει. Έχει σταθεί απέναντι στην αντιεργατική αντιλαϊκή πολιτική, στην επιχείρηση καταστολής του κινήματος, στην κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία. Διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Αγωνίζεται για την ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν όλες τις πλευρές της ζωής τους. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας, για τους ανέργους, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα σε περίοδο πανδημίας, για την υγεία, την παιδεία, την κατοικία, την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις, τη μητρότητα, τα δημοκρατικά δικαιώματα και συνεργασίες ελευθερίες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και για καμιά συμμετοχή στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, στους ανταγωνισμούς που κύριε έχουν θύματα τους λαούς. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα, προδοστατεί στην οργάνωση των αγώνων, των εργαζομένων, των ανέργων, των αυταπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου, της νεολαίας και αγωνίζεται για να διεκδικηθούν από όλους, να σπάσουν το φόβο και να διεκδικήσουν τη ζωή που δικαιούνται. Ναι, αυτά τα αιτήματα είναι κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης, στις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων που επιβάλλουν απλήρωτη εργασία, συνθήκες γαλέρας με καθημερινά εργοδοτικά εγκλήματα, με νεκρούς εργάτες που πάντα μένουν ατιμόρυτοι. Καταθέτουμε βέβαια τα αιτήματα των εργαζομένων, το πλαίσιο διεκδικήσεων για όλες αυτές τις πλευρές που είπαμε παραπάνω, τα οποία τα στηρίζουμε. Οι μαζικοί αγώνες των εργαζομένων και του λαού για την ανατροπή αυτής της πολιτικής είναι προϋπόθεση για να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Χαιρετίζουμε την κινητοποίηση των εργαζομένων σήμερα, των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και την κινητοποίηση των συνδικάτων της 12 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Χάνθ, σαν πρώτη απάντηση
σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε πάλι για άλλη μια φορά να ζητήσω από την κυβέρνηση να αποσύρει έστω και τώρα τα άρθρα 10, 17 και 18, τα οποία ουσιαστικά ανατρέπουν παραπέρα ό,τι έζησε η εργατική τάξη τους τελευταίους αιώνες. Ευχαριστώ πολύ.